Δεν μπορεί να μας αφήσει τόσο κόσμο στον δρόμο. Θα σηθεί αίμα να περάσει τα μέτρα. Αίμα, αίμα. Πρέπει να ζήσουμε στις οικογένειές μας εμείς. Σε σηκωμός παραγωγών και εμπόρων λαϊκών αγορών και στο Ηράκλειο για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές, το οποίο όπως τονίζουν ανατρέπει τον χαρακτήρα του θεσμού των λαϊκών αγορών και επιτρέπει την πλήρη επιχειρηματική δράση ιδιωτών σε βάρος των παραγωγών. Κάτω τα χέρια από τις λαϊκές αγορές! Κάτω τα χέρια! Όχι τα φόβλακα! Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι μόνο για το ψωμί μας. Μας έχουν θάψει τελείως. Το μόνο που κοιτάζουν να κάνουν τώρα είναι να βάλουν το καπάκι. Την πέτρα η οποία θα μας τελειώσει. Από πέρα παίζουν με το ψωμί μας. Δεν γίνεται. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί έτσι όπως αν μπουν οι εταιρείες μέσα, εμείς είμαστε τελειωμένοι. Παραγωγοί και έμποροι συγκεντρώθηκαν στο οικόπεδο Λιδάκι και από εκεί με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια Κρήτης, όπου επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Όλοι σύσσωμοι, πανελλαδική απεργία από όλη την Ελλάδα, από Θράκη μέχρι Κρήτη. Αυτό το νομοσχέδιο τι λέει? Καταργεί τις άδειες, πλειοδοτεί τις θέσεις, καταργεί τις επιτροπές. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος των λαϊκών αγορών. Λέμε όχι στην κυβέρνηση, στο νομοσχέδιο που προσπαθεί να πέρασει. Είναι η καταστροφή και τα φόπλακα των λαϊκών, όλων των μικρών εμπόρων, επαγγελματιών και παραγωγών. Διαμαρτυρόμαστε και φωνάζουμε, βροντοφωνάζουμε κάτω τα χέρια από τις λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές δημιουργήθηκαν από το λαό για το λαό και εκεί πρέπει να μείνουν. Όχι στο ξεπούλημα των λαϊκών αγορών σε εταιρείες. Όχι στην κατάργηση των παραγωγικών αδειών. Σήμερα μαζευτήκαμε και τα τρία σωματεία εδώ πέρα σε μια συμμετοχή στις λαϊκές αγορές πάνω από το κοντά στο 100% όσον αφορά, και ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, την κατάργηση για τις λαϊκές αγορές που προσκοπεί και την πλειοδότηση των θέσεων. Συμπαρατασσόμεθα μαζί σας, είμαστε δίπλα σας. Με αγωνιστικό παλμό στη δυναμική αυτή κινητοποίηση, έκαναν σαφές ότι δεν θα περάσει το νομοσχέδιο το οποίο θα επιφέρει τη διάλυση των λαϊκών αγορών. Επόμενος σταθμός, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Εάν έστω και με ένα ποσοστό 5% εισέλθουν εταιρείες στη συμμετοχή των λαϊκών αγορών, αυτό είτε με λόγο μάρκετινγκ είτε λόγω ανταγωνιστικών τιμών μπορεί να εξοβελήσει το υπόλοιπο 95% των παραγωγών. Οι λαϊκές αγορές δημιουργηθήκαν για τον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα στις λαϊκές αγορές εταιρείες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτά. Δηλαδή, αν μας κάνουν αυτά που λένε, έχουμε τελειώσει εμείς. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μην αφήσουμε κανένα να μας κόψει το ψωμί μας. Δείχνει και σηματοδοτεί την ανικανότητα της κυβέρνησης να παρεμβαίνει σε ζητήματα μείζωνου σημασίας. Εδώ και τώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης να αποσύρει το νομοσχέδιο. Είναι λογικό ότι υπάρχει αυτή η έκρηξη οργής, διότι η κυβέρνηση εμπέζει όλους τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως σημειώνουν, το μέλλον των λαϊκών αγορών κινδυνεύει και ανοίγει το δρόμος στα μεγάλα συμφέροντα και στον αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν το πρωτογενή τομέα, τόνισαν μεταξύ άλλων. Έχουμε και οικογένειες, έχουμε και ψυχή και γι' αυτή θα παλέψουμε. Έχουμε και μια πατρίδα βέβαια που τη λένε Ελλάδα. Και γι' αυτήν θα παλέψουμε μέχρι τελευταίο δρανίδες.